κάνουμε μια παρουσίαση κάποιων προϊόντων της Ελλάδας σε συντοπίτησά μας η κυρία Πιτρολάκη ευαισθητοποιήθηκε να υποστηρίξει το νοσοκομείο μας και το έργο του συλλόγου μας. Μας χάρισε όλα αυτά τα πορσελάνες, πολύ ποιοτικές πορσελάνες, πάνω στις οποίες αναδεικνύει την καλλιτεχνική της ευαισθησία και δουλειά και απεφάσισε να τα δωρήσει στο σύλλογό μας και εμείς αντίστοιχα να τα αξιοποιήσουμε για το καλό του νοσοκομείου μας. Θεωρώ ότι γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια και από την κοινωνία και από όλους εμάς, από το Σύλλογο, στο να στηρίξουμε το νοσοκομείο μας όσο μπορούμε περισσότερο, είτε εξοπλιστικά σε διάφορες αγορές και είτε στα δομικά του στοιχεία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά σαν Σύλλογος. Θα συνεχίσουμε το έργο διότι μας δίνει όθηση η αναγνωρισιμότητα της προσπάθειάς μας από την κοινωνία και ένας στόχος άμεσος είναι η ανακαίνιση των εκτάκτων περιστατικών των ΤΕΠ. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα ΤΕΠ να μην έχουν να ζηλέψουν σε κανένα μα κανένα περιφερειακό νοσοκομείο της Ελλάδας σε απόλυτα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να το χαίρονται και οι επισκέπτες της Ιτίας σε αυτό το αρνητικό γίγνεσθε της ζωής μας και εμείς οι Ιτιακοί. Για μας είναι μεγάλη η ευθύνη να μπορέσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις συνδρομές, όλες αυτές τις χορηγίες να τις συγκεντρώνουμε και να τις αξιοποιούμε το έπακρον για το καλό όλων μας. Θεωρώ ότι αξίζει να το στηρίζει ο Σιτιακός λαός, διότι όλοι εμείς με υπέρμετρη ευαισθησία και ευθύνη προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το χώρο. Θεωρώ δε ότι θα έπρεπε, εγώ λέγοντας και κάτι παραπάνω, θα έπρεπε όλοι εμείς οι Σιτιακοί, όλες αυτούς τους συλλόγους που έχουν αν θες ένα όραμα, ένα στόχο να συμμετέχουμε, να στηρίζουμε, να πάμε αυτό τον τόπο λίγο πιο μπροστά, να δώσουμε μια αναπτυξιακή όθηση, ούτως ώστε να φύγουμε αυτό το μαρασμό που μας διακατέχει. Κάποτε πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να δώσουμε μια όθηση σε αυτό τον τόπο. Έχουμε τόσες ομορφιές αναξιοποιήτες που λίγο πολύ όλοι μας μέχρι τώρα θεωρώ, εγώ τουλάχιστον, ότι μείναμε μόνο σε αυτό, μόνο στις ομορφιές του τόπου μας. Πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε σε κάθε τι θετικό που θα δώσει μια όθηση. Και εμείς αποφασίσαμε να, στον χώρο του νοσοκομείου να συνδράμουμε σαν σύλλογος το καλύτερο, τέλος πάντων, για τη λειτουργία του και για την προσφορά στον τόπο. Κύριε Παπανικολάου, αυτές οι προσελάνες μόνο απόψε διατίθενται στον κόσμο? Θα είναι για δύο μέρες, από τις 7 ως τις 10, σήμερα και αύριο. Όποιος θέλει να επισκεφθεί, να δει τη δουλειά της συντοπίτησάς μας και ό,τι διάθεση έχει να τη στηρίξει, τέλος πάντων. Βέβαια, από τη νεαρά μου ηλικία ήθελα και ζωγράφιζα όπου έβρισκα ελεύθερο χαρτί. Και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, είπα στον πατέρα μου να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Λέει, πρώτα θα ασχοληθείς με το καθημερινό και όταν τελειώσεις, τότε όποιο χόβι θες, το κάνεις. Και περίμενα 35 χρόνια. Μπράβο. Περάσει ο χρόνος και μόλις έφυγα από την υπηρεσία, την άλλη μέρα πήρα τηλέφωνο και γράφτηκα στη σχολή, την οποία παρακολουθώ 20 χρόνια. Και η κίνηση σας τώρα προς το Σύλλογο Φίλων? Έκανε περίπου 350 κομμάτια.